Η Κύπρος, το έχω πει και άλλες φορές, δεν έχει χάσει παλιούς φίλους και συμμάχους. Αντίθετα, εμβαθύνει και ισχυροποιεί τις σχέσεις της με παλιούς φίλους και συμμάχους. Ειδικά με χώρες που είναι μέλη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η Κύπρος διευρύνει τις σχέσεις της και αποκτά και νέες. Θέλω να πω το εξής. Ελπίζουμε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, η σημαντική επίσκεψη στη Μόσχα, να μην είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανοβρετανούς, την οποία εξέφρασε και δημόσια. Ελπίζουμε να έχει και συνέχεια, γιατί η Ρωσία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα για την Κύπρο και είναι μια χώρα η οποία μπορεί να διασφαλίσει κάποιες απαραίτητες ισορροπίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΕ αναφορικά με το Κυπριακό και όχι μόνο. Και θα πρέπει αυτή η επίσκεψη να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια επαναξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική και πραγματικά να επιστρέψουμε σε μια πολυδιάστατη πολιτική που είναι απαραίτητη, η οποία δεν είναι γενική και αόριστη. Χρειάζεται αυτή η πολιτική να στηρίζεται ασφαλώς στο διεθνές δίκαιο. Χρειάζεται ασφαλώς να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, αλλά θέλω να πω το εξής. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν να κάνουν με τα ζωτικά τους συμφέροντα, στείνουν πόδι, να το πω έτσι με μια δυνατή φράση. Και επειδή εδώ διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να τα διεκδικούμε πάντοτε με τεκμηρίωση. Δεν λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να λειτουργούμε, ξέρω εγώ, ως μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει προσανατολισμούς και αντίληψη, και προσανατολισμό και αντίληψη πρέπει να έχουμε, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι για μας είναι ζητήματα ζωής και θανάτου τα ζητήματα που αφορούν στο πώς θα επιληθεί το Κυπριακό πρόβλημα και ότι πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό πρόβλημα.